είναι κανείς όρθιος, υπάρχουν θέσεις μπροστά. Όσοι είναι όρθιοι δεν έχουν μπροστά, υπάρχουν θέσεις. Κάναμε μία συμφωνία την προηγουμένη. Είπαμε να αρχίζουμε το κήρυγμα ακριβώς 7. Βλέπω όμως είναι 7 και πόσο. 7 και 8 λεπτά και μερικοί ακόμη έρχονται. Έρχονται. Δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες συνεπείς στην ώρα μας. Ποιος έφερε ένα άλλο πρόσωπο σήμερα, για να κάνω κάποιο ερώτημα. Κυρία Μαρία, 2, 3, 4. Τι έτσι. Καλώς ορίσατε. Να έρθείτε και να μην φύγετε, έτσι. Όποιος φέρει στο Θεό κοντά ένα πρόσωπο, έχει ελπίδα σωτηρίας. Όποιος δεν φέρει ούτε ένα πρόσωπο, πώς μπορεί να σωθεί. Σημαίνει δεν έχει ζήλον για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Είναι βασικό, πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Τι είπαμε σε πολλές ομιλίες, ότι ο χριστιανός πρέπει να κάνει ιεραποστολή. Και ο πιο απλός χριστιανός, ο τελευταίος, ο αγράμματος, ο αστοιχείωτος, πρέπει να ανοίγει το στόμα του, να ομιλεί για τον Θεό, για τη χάρη του Θεού, για την αιωνιότητα, για τα μεγαλεία της πίστεως, και να συγκινεί και να ομιλεί κάποια ψυχή στην Εκκλησία, στην αίθουσα του Κυριβάτων, στο σπίτι που γίνεται ένας κύκλος γραφής, σε κάποια ορθόδοξη χριστιανική εκδήλωση. Έτσι θα σου πούμε. Μια φορά περνάμε με αυτό το πλανήτη. Αν περνούσαμε 2 φορές, θα μπορούσαμε να πούμε την πρώτη φορά σαν μιλήσουμε και ας κοιτάξουμε να καλοπεράσουμε μόνο. Δεν περνάμε 2 φορές από τη ζωή αυτή. Περνάμε μια φορά και πρέπει να κάνουμε το παν. Για τα παθή τη σύντομη ζωή εξαρτάται μια απέραντη ζωή. Μια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Ο πατήρ Αγουστίνος, ο Άγιος τώρα το 91ο έτος, έχει ένα σύνθημα. Δεν έχει ξεκουραστεί ποτέ στη ζωή του. Διακοπές δεν έχει ο πατήρ Αγουστίνος, όπως έχω λάβει το καλοκαίρι. Διαλύματα δεν έχει. Δεν λέει ας βγούμε και μια ώρα έξω να πάρουμε τον αέρα μας στην εξοχή. Συνεχώς εργάζεται. Και σύνθημα. Βιάζομαι ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Και τόσο χρονών τώρα, ακόμη εργάζεται. Ακριβώς. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το βιάζεται. Τι λέμε βιασύνη. Τρέχει πολύ και για να την προλάβεις πρέπει και εσύ να βιαστείς, να την αλπάξεις. Γιατί η ευκαιρία αρπάζεται λέει από τα μαλλιά. Έτσι είναι και η Βασιλεία. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, τρέχει με βιασύνη και βιαστέ αρπάζουν αυτοί. Και αυτοί που βιάζονται και τρέχουν, αυτοί μπορούν να την αρπάξουν. Τι είναι η έννοια αυτή, είναι η εικόνα
που δίνει ο Κύριος για τη Βασιλεία των Ουρανών και για αυτούς που κατακτούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, την αφορμή για την ομιλία δίδει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία, όσοι εξακολουθούμε να εκκλησιαζόμεθα. 2% εκκλησιάζονται στην Ελλάδα. Να μην το λες, που είπε κάποιος χριστιανός, γιατί δημιουργεί απογοήτευση τέτοιος λόγος. Όχι, αδελφοί μου, είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οι πιστοί υπήρξαν πάντοτε ολίγοι και στην εποχή μας είναι ολιγότεροι και στο μέλλον θα γίνουν ακόμη ολιγότεροι. Και μακάριος όποιος μείνει πιστός μέχρι τέλος και άκρη θανάτου. Να μην τρέφουμε ψευδεστήσεις. Πάντοτε οι χριστιανοί ήταν ένα μικρό υπόλοιπο. Αλλά ένας πραγματικός χριστιανός αξίζει περισσότερο από δισεκατομμύρια αχρίστους. Το χρή με γιώτα και το χρή με ήττα. Αξίζει περισσότερο από εκατομμύρια αχρίστους, δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν Χριστό και δεν χρησιμεύουν σε τίποτε. Ό,τι δυσάρεστο και αν συμβεί στον κόσμο, να μην μας καταστρέφει την αισιοδοξία. Η απαισιοδοξία είναι άγνωστη μέσα στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο περιέγραφε σήμερα ένα θαύμα. Κορυφαίο θαύμα. Μια Ανάσταση. Ανάσταση εκ νεκρών. Την Ανάσταση του Υιού της Χήρας της Ναΐν. Περιόδευε ο Χριστός για να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Μετέβαινε στην πόλη Ναΐν και όταν πλησίασε με την Ιερή Συνοδεία του και με πλήθος τακτικών ακροατών, μαθητών και με πλήθος λαού στην είσοδο της πόλεως Ναΐν, ένας νεκρός εξεκομίζεται, γινόταν η εκφορά του, γινόταν η κηδεία του, μεταφερόταν προς το νεκροταφείο. Συναντήθηκε εκείνη τη στιγμή η ζωή με το θάνατο. Η ζωή με ζήτα κεφαλαίο και ο θάνατος με θήτα μικρό. Σταμάτησε ο Χριστός την νεκρική πομπή, απευθύνθηκε στην πονεμένη μητέρα, χείρα γυναίκα που έχασε τον μονογενή της, της είπε μη κλαις, άπλωσε το παράπατο χέρι του, άνοιξε τη σωρό, το νεκρό σώμα και έδωκε παντοδύναμο παράγγελμα, πρόσταγμα. Νεανίσχε, σύ λέγω, εγέρθητη. Παιδί μου, σε σένα απευθύνομαι. Σήκω επάνω, αναστήσω. Άνοιξαν τα μάτια του νεκρού και ανακάλυψε στο
στο φέρετρο και τον έπιασε ο Χριστός και τον παρέδωκε στη μητέρα του. Η Ανάσταση των νεκρών είναι κορυφαίο ύψιστο θαύμα και εντυπωσιακότερο από όλα τα θαύματα. Σήμερα θα ομιλήσουμε για τις Αναστάσεις στην Καινή Διαθήκη. Για τις Αναστάσεις που αναφέρονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρονται Αναστάσεις σε 7 περιπτώσεις. Αλλά μόνο σε 7 περιπτώσεις έγιναν Αναστάσεις την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Όχι βεβαίως. Έγιναν Αναστάσεις σε πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο Χριστός, όταν παρουσιάστηκαν μαθητέ του Ιωάννου του Προδρόμου και τον ρώτησαν «Συ είσαι ο ερχόμενος, ο Μεσσίας» ή πρέπει να περιμένουμε άλλον. Έκανε εκείνη την ώρα πολλά θαύματα και απήντησε στους μαθητάς του Ιωάννου. Να υπείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί αναβλέπω, κοφοί ακούω, χολοί, κουτσί, περιπατούν, φτωχοί ευαγγελίζονται, λεπροί καθαρίζονται, νεκροί εγείρονται, νεκροί αναστέλλονται. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα ο Χριστός ανέστησε και νεκρούς. Στους μαθητάς του έδωκε την εξουσία να κάνουν όλων των ειδών τα θαύματα, μεταξύ αυτών να εγείρουν και νεκρούς, να ανασταίνουν και νεκρούς. Μέσα στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται 7 μόνο περιπτώσεις αναστάσεων νεκρών, ενδεικτικός. Είναι η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, του Αρχισυναγώγου, του Υιού της Χήρας της Ναΐν, του τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, της Ταβιθάς, του ευτύχου ενός νέου στην Τροάδα. Πόσες περιπτώσεις αναφέραμε? 5. Τις άλλες 2 θα τις βρείτε εσείς. Το είπα. Το είπαμε, Ισραήλ. Άλλες 2 Αναστάσεις. Προτού βρείτε την απάντηση. Επαναλαμβάνω τις 5 περιπτώσεις και θα βρείτε εσείς τις άλλες 2, αλλιώς θα σας διώξω. Θα σας τιμωρήσω. Η κόρη του Ιαΐρου, η μία περίπτωση. Ο γιος της Χήρας της Ναΐν, δεύτερη περίπτωση. Ο Λάζαρος, τρίτη περίπτωση. Η Ταβεθέα, τετάρτη. Ο Εύτυχος, 5. Υπολείπονται άλλες 2. Ο Χριστός αρέστησε τον εαυτό του. Μάλιστα, 6 περίπτωση. Άλλη. Την Τροάδα που είπαμε είναι η Ανάσταση του Ευτύχου. Περίπτωση που αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η 7η περίπτωση.
όχι, αυτή είναι ανάσταση με άλλη έννοια. Ορίστε. Αναστήθηκαν και οι άλλοι μας. Ναι, ναι. Αναστήθηκαν και οι άλλοι μετά. Πότε. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Η Μεγάλη Παρασκευή έγινε σεισμός, την ώρα που εξέφερε ο Κύριος. Εσχίστη το καταπέρασμα του ναού, εσχίστη σαν υβράκι, άνοιξα τα μνημεία και πολλά σώματα και κοιμημένων Αγίων γέρνη και εξερκόντισε το μνημείο μετά την Ανάσταση αυτού, εφάνισαν πολλοίς εις την Ιερουσαλήμ. Εντάξει, βρήκατε και την εβδόμη περίπτωση. Ένας βλήκε, αλλά εξηλαιώνεστε όλοι. Όπως ένας σταυρώθηκε και εξηλαιωνόμεθα όλοι. Αδελφοί μου, θα εξετάσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις συντόμως για να δούμε για ποιους λόγους έγινε η Ανάσταση αυτών των προσώπων από την πλευρά των ανθρώπων και από την πλευρά του Κυρίου του Θεανθρώπου. Αρχίζουμε με την περίπτωση της κόρης του Ιαΐρου. Ποιοι λόγοι συνέτρεχαν από ανθρωπίνης πλευράς για να γίνει η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου? Η κόρη του Ιαΐρου ήταν ένα κορίτσι 12 χρονών. Ο θάνατος οποιοδήποτε ανθρώπου οποιασδήποτε ηλικίας είναι θλιβερό γεγονός. Γιατί είναι θλιβερό? Διότι ο θάνατος επιβλήθηκε σαν ποινή, σαν τιμωρία στον άνθρωπο λόγω της αμαρτίας. Ο θάνατος είναι επίσης χωρισμός επί μακρόχρονη πορεία, χωρισμός από τα προσωπική πρόσωπα που απέρχονται στην αιωνιότητα. Είναι το θλιβερότερο γεγονός ο θάνατος. Αλλά ο θάνατος ενός παιδιού 12 ετών, όπως ήταν η κόρη του Ιαΐρου, είναι πολύ θλιβερότερο γεγονός. Το φυσιολογικό είναι να πεθαίνουν οι μεγάλοι, όχι οι μικροί. Αλλά ο θάνατος δεν κάνει διάκριση. Παίρνει το γέροντα, παίρνει και το μικρό παιδί. Η κόρη του Ιαΐρου, σαν ένα παιδί 12 ετών, ήταν ένα αγνό παιδί. Ο δε Ιάιρος ήταν αρχισυνάγωγος, άρχοντας, και έδειξε μεγάλη ταπείνωση στον απέναντι του Κυρίου. Έπεσε ο άρχοντας αυτός στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε. Επίσης έδειξε πίστη. Όταν του ανήγγειλαν το θάνατο της κόρης του, ασφαλώς ταράχτηκε. Αλλά τι του είπε ο Χριστός? Μη φοβού, μη ταράσεσαι. Μόνο πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου, θα σωθεί δια της Αναστάσεως. Μόνο πίστευε και σώθη η κόρη, αναστήθηκε. Άρα έδειξε πίστη ο πατέρας. Τότε η κόρη ήταν μικρής ηλικίας, παιδί. Τότε ήταν αγνή ύπαρξη. Τα παιδιά είναι πιο αγνές υπάρξεις. Και ότι ο πατέρας άρχοντας έδειξε ταπείνωση και πίστη, ήταν λόγια που συνέτρεχαν από ανθρωπίνης πλευράς για να γίνει η Ανάσταση.
Στην περίπτωση της Αναστάσεως του Υιού της Χείρας της Ναΐν έχουμε ομοίους λόγους. Νέος ήταν ο Υιός της Χείρας της Ναΐν, νέος πάνω στο άγχος της ηλικίας του. Και μονογενής ήταν, όπως και η κόρη του Ιαΐρου ήταν μονογενής. Άλλος λόγος αυτός επιπλέον για την Ανάσταση. Και η μητέρα ήταν Χείρα. Ήταν όπως φαίνεται πολύ επιπόλυπτο πρόσωπο, γιατί στην κυρία υπήρχε μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Το ότι ο δεύτερος αυτός νεκρός ήταν νέος πάνω στο άγχος της ηλικίας του, ήταν μονογενής στη μητέρα του, και η μητέρα Χείρα ήταν λόγοι που συνέτρεχαν για να δείξει ο Κύριος την ευσπλαχνία του και να αναστήσει τον νέο. Στην περίπτωση του Λαζάρου, τι λόγοι συνέτρεξαν για την Ανάσταση από ανθρωπίνης πλευράς? Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού. Ποιος από την Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται μέσα στη Γραφή φίλος του Θεού? Ο Αβραάμ, ο γενάρχης των Εβραίων, ο μεγάλος πατριάρχης. Και ο Λάζαρος ονομάζεται φίλος του Χριστού, του σαρκωμένου Θεού. Γιατί ονομάζεται φίλος του Χριστού? Αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Όλοι οι Άγιοι αγαπούν τον Χριστό. Κανείς δεν είναι Άγιος αν δεν αγαπάει τον Χριστό, αλλά μερικοί Άγιοι αγαπούν πιο πολύ τον Χριστό. Αλλά και οι αδελφές του Λαζάρου αγαπούσαν τον Χριστό. Ενθυμίστε η Μάρθα πως αναστατωνόταν να κάνει πολλά φαγητά να ευχαριστήσει το διδάσκαλο. Ενθυμίστε επίσης πως η Μαρία, σαν καλή μαθήτρια, πήγε κάθισε στα πόδια του Χριστού και άκουε τα χρυσά του λόγια και τα έβαζε μέσα στην καρδιά της. Τα τρία αδέρφια αγαπούσαν πολύ τον Χριστό και τα αγαπούσε πολύ ο Χριστός. Ήταν δε φιλόξενο το σπίτι των τριών αδελφών. Ο Χριστός κήρυτε στην Ιερουσαλήμ και το βράδυ αποσυρώτων πήγαινε στη Βηθανία που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ και φιλοξενεί το και αναποδόταν στο σπίτι της Μάρτας, της Μαρίας και του Λαζάρου. Όλοι αυτοί οι λόγοι και ο πόνος των δύο αδελφών όταν εκοιμήθη ο Λάζαρος, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδελφός μας». Όλοι αυτοί οι λόγοι και ο πόνος των δύο αδελφών, της Μάρτας και της Μαρίας, για το θάνατο του Λαζάρου, του αδελφού τους, ήσαν λόγοι που συνέτρεξαν για να κάνει ο Κύριος την Ανάσταση του Λαζάρου. Μεγάλο πράγμα η φιλοξενία. Τι λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή? «Δια ταύτης έλαβον τινές ξενήσαντες αγγέλους». Ένα χωρίο δύσκολο. Τέν του παρόντος να εξομαλύνουμε τις δυσκολίες του. Η έννοια είναι ότι ο Αβραάμ
και ο Λότ. Πολλοί φιλόξενοι άνθρωποι στις Παλαιάς Διαθήκες, λόγω της φιλοξενίας, αξιώθηκαν να φιλοξενήσουν πρόσωπα που τους έφεραν αγγελίες σπουδαίες. Ανταμείφθηκαν για τη φιλοξενία, για την αρετή της φιλοξενίας, με την επίσκεψη μεγάλων προσώπων που τους έφεραν σπουδαία μηνύματα. Πρόκειται για τα τρία πρόσωπα της θεότητος στην περίπτωση του Αβραάμ και για τα δύο πρόσωπα της θεότητος στην περίπτωση του Λότ. Εκείνοι φιλοξένησαν πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τιμήθηκαν με τη μεγάλη αυτή δόξα και ο Λάζαρος και η Μάρτα και η Μαρία φιλοξένησαν επίσης τον ένα της Τριάδος. Βέβαια, όταν τα τρία αδέρφια φιλοξενούσαν τον Χριστό, δεν είχαν φτάσει ακόμη στο ύψος της πίστεως ότι ο Ιησούς είναι ο ένας της Τριάδος, όλη η Θεία ουσία, ο Κύριος και ο Θεός σαρκωμένος. Μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή, τότε έλαβαν συνείδηση ότι φιλοξένησαν τον ίδιο τον Θεό και πόση συντριβή θα αισθάνθηκαν τα τρία αυτά αδέρφια μετά την Ανάσταση του Χριστού και μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, όταν απέκτησαν τη συνείδηση ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να μην παραμελείτε το καθήκον της φιλοξενίας. Εμείς οι Έλληνες διακρινόμεθα για την αρετή της φιλοξενίας. Αλλά υπάρχουν και λίγοι Έλληνες που είναι αφιλόξενοι. Δεν είναι καλοί Έλληνες. Όχι μόνο δεν είναι καλοί χριστιανοί οι αφιλόξενοι, αλλά δεν είναι καν καλοί Έλληνες. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ολίγοι, πάρα πολλοί ολίγοι. Αλλά πάντως είναι υπαρκτοί. Δεν θα σωθούν οι άνθρωποι που δεν αγαπούν την καλοσύνη και την φιλοξενία. Είναι σπίτια που ένα ποτήρι νερό ποτέ δεν θα πιει κανείς. Πάρα πολύ λίγα είναι τέτοια σπίτια, αλλά υπάρχουν. Και ακόμα θα στην περίπτωση της Ταβιθάς. Γιατί ο Κύριος ανέστησε την Ταβιθά? Ο Κύριος ανέστησε την Ταβιθά διαμέσου του κορυφαίου Αποστόλου του Φέτρου στην πόλη Ιώτη. Είναι ολοφάνερο γιατί ο Κύριος ανέστησε την Ταβιθά. Τι λέγει η Βίβλος στον Πράξη? Η Ταβιθά είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεμοϊσινών ον επί. Ήταν γεμάτη από καλά έργα. Ήταν σαν ένα βέντρο κατάφορτο, γεμάτο από καρπούς, εκλεκτούς καρπούς. Και προπάντων από ελεημοσύνες. Τόσο πολύ ελεήμων ήταν η Ταβιθά, ώστε όταν απέθανε, οι χριστιανοί σκέφτηκαν ότι τέτοιο πρόσωπο πρέπει να αναστηθεί. Και έστειλαν απεσταλμένος στη λίδα που βρισκόταν ο Απόστολος Πέτρος και του είπαν: «Μη βραδύνεις να έρθεις εδώ στην Ιώπη».
για να αναστήσει τα δικά. Τι μεγάλη είχαν οι χριστιανοί εκείνοι. Εμείς παρακαλούμε τον Θεό να θεραπεύσει τον ασθενή, αλλά όταν αποθάνει ο ασθενής καταθέτουμε τα όπλα και δεν ζητάει κανείς να αναστηθεί ένας νεκρός. Εάν ζητούσαμε να αναστηθούν νεκροί, θα έκανε ο Θεός και μερικά τέτοια θαύματα, θαύματα αναστάσεως σε σπουδαίες ψυχές. Όταν ήρθε ο Πέτρος, παρουσιάστηκαν οι χείρες γυναίκες, φτωχές, πάμπτωχες γυναίκες και έδειχναν τα ενδύματα που είχε φτιάξει με τα χέρια της η Ταβιθά και έντυσε τις πτωχές χείρες. Ταβιθά, εβραϊκό όνομα, στα ελληνικά μεταφράζεται Δωρκάς, Σαρκάδη Ελάπη, Ελαφίνα. Το Ελάπη είναι ένα από τα ομορφότερα σώα. Και η Ταβιθά η Δωρκάς ήταν όμορφη ψυχή, γεμάτη καλοσύνη και ελεημοσύνης. Γι' αυτό την ανέστησε ο Κύριος διαμέσου του Αποστόλου Πέτρου και ασφαλώς συνέχισε τις καλοσύνες και τις ελεημοσύνες. Είπαμε ότι έχει μεγάλο ύψος η φιλοξενία και η ελεημοσύνη έχει επίσης μεγάλο ύψος. Όμοιες είναι άλλωστε αυτές οι αρετές. Η ελεημοσύνη κατά το εξαίσιο εκείνο όραμα του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, αυτή κατέβασε το Θεό στη γη. Η ευσπλαχνία, αυτό σημαίνει πρώτο ελεημοσύνη, αυτή κατέβασε το Θεό στη γη. Και η ελεημοσύνη, αυτή ανεβάζει τους ανθρώπους στον ουρανό. Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για την ελεημοσύνη? Αποκαθαίρει αμαρτίες, καθαρίζει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες και ρίεται εκ θανάτου και σώζει από το θάνατο. Εννοεί το δεύτερο θάνατο, το πνευματικό, τον χειρότερο θάνατο, την αιωνία κατά δίκη, την κόλαση. Αλλά βλέπετε, στην περίπτωση της Ταβιθάς έχουμε εφαρμογή του λόγου της Γραφής με την έννοια και του σωματικού θανάτου. Επειδή ήταν πολύ ελεήμων, την ανέστησε ο Κύριος σωματικός. Και κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα την αναστήσει και θα λάβει σαν τον ήλιο, περισσότερο από τον ήλιο. Φιλόξενοι εμείς οι Έλληνες σήμερα περισσότερο, ελεήμονες ο λιγότερο. Μου έλεγε κάποιος χριστιανός σήμερα, απευθύνθηκε σε ορισμένα πρόσωπα για να βοηθήσουν σε μια περίπτωση μεγάλης δυστυχίας και από πολλούς δεν βρήκε ανταπόκριση και λίγοι προσέφεραν ψίχουλα για τον εαυτό τους, πολλά, πάρα πολλά, πολυτέλειες και σπατάλες. Για τους άλλους ή τίποτε ή ψίχουλα. Είμαστε αμαρτωλοί και πολύ αμαρτωλοί και μόνο με όσα βλέπουν τα μάτια μας στη σημερινή εποχή, όσα βλέπουν ιδίως τα μάτια στις τηλεοράσεις,
είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Και για να σωθούμε είναι απαραίτητη η ελεημοσύνη, η έμπρακτη αγάπη. Είναι η μεγαλύτερη αγάπη η ελεημοσύνη, διότι είναι αυτή η αγάπη έμπρακτη. Η ελεημοσύνη εξαλείφει αμαρτίες. Πάρα πολλά ωραία λόγια λέει η Αγία Γραφή για την ελεημοσύνη. Μεγάλες ελπίδες δίνει η Αγία Γραφή στους ελεήμονες για τη σωτηρία τους. Πάρα πολλά και πάρα πολύ μεγάλα λόγια λέγουν επίσης οι πατέρες για την ελεημοσύνη. Ιδίως ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος πατέρας και δάσκαλος της Εκκλησίας. Αδελφοί μου, πλούσιοι δεν είμαστε. Εδώ μέσα δεν ξέρω αν κατά λάθος υπάρχει κανείς πλούσιος. Εύποροι όμως είναι πολλοί. Οι εύποροι να κάνουν ελεημοσύνες από το περίσσευμά τους. Να ζουν όσο το δυνατόν πιο απλή ζωή, πιο λιτή ζωή, χριστιανική ζωή, για να έχουν περίσσευμα να κάνουν ελεημοσύνη. Αλλά και οι φτωχοί κάτι να δίνουν από το υστέρημα. Εκείνη η φτωχή χείρα έδωκε ένα δίλεπτο και ο Χριστός που παρατηρούσε τι έριπταν μέσα στο φιλόπτωχο ταμείο, τι είπε. Αυτή έδωκε περισσότερα, γιατί έδωκε από το υστέρημα και έδωκε όλο το βιώστες, τα λέγαμε σήμερα. Όλη την περιουσία της, τόση ήταν η περιουσία της. Ξέρω μερικές ψυχές εκλεκτές, ζηλευτές. Δεν έχουν μεγάλα έσοδα και κάνουν πολύ απλή, πολύ λιτή ζωή, μεγάλη οικονομία για να περισσεύει ένα σημαντικό μέρος από τις μικρές προσόδους που έχουν για να κάνουν ελεημοσύνες. Θαυμάζω αυτά τα πρόσωπα. Υποκλίνομαι μπροστά σε αυτά τα πρόσωπα. Και τέτοια πρόσωπα βλέπουν θαύματα στη ζωή τους. Χαριτωμένα πρόσωπα. Αν θέλουμε να σωθούμε, να καθαρθούμε από τις αμαρτίες μας και να σωθούμε, πρέπει να ρωτάμε, να ερευνούμε, να ανακαλύπτουμε περιπτώσεις δυστυχίας, ανάγκης μεγάλης και να προσφέρουμε. Αλλιώς δεν σωζόμεθα. Μακάρι ελεήμονος ότι αυτοί ελεηθήσονται, είπε ο Χριστός, και ο Απόστολος είπε, αν έλεος η κρίση το μη ποιήσαντι έλεος. Θα είναι χωρίς έλεος, θα είναι σκληρή η κρίση κατά τη Δευτέρα Παρουσία για αυτούς που δεν έκαναν έλεος στη ζωή τους. Αδελφοί μου, μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες που έχουμε στην εποχή μας, στην καταναλωτική αυτή κοινωνία μας, δεν την έχουν μόνο οι μεγιστάνες του πλούτου, την έχουμε κι εμείς οι άλλοι. Μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι ότι έχουμε σπατάλι, πολυτέλειες και σπατάλες στα σπίτια μας. Τρώμε διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι πρέπει και πράγματα που δεν χρειάζονται πολλές φορές. Δεν ζούμε την χριστιανική ζωή που δίδαξε ο Χριστός απευθυνόμενος στη Μάρθα. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει πολλά, περί πολλά ενώστε στη χρία. Ταλέπορη Μάρθα, αναστατώνεσαι να κάνεις πολλά φαγητά,
Ένα φαγητό χρειάζεται. Δεν τρώμε ένα φαγητό σήμερα. Πάνω στο τραπέζι υπάρχουν τόσα πράγματα για να αυξάνει και η χοληστερή. Για να συμβαίνουν και οι καρδιοπάθειες και οι κεφαλικά πράγματα. Είναι οι αρρώστιες του ευδαιμονισμού, της ευδαιμονιστικής ζωής. Άλλοι πεθαίνουν από ασυφία και άλλοι από πολυφαγία. Σας παρακαλώ έτσι να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο απλοί στη ζωή μας, πιο χριστιανοί. Για τον εύτυχο που ανέστησε ο άλλος κορυφαίος Απόστολος, ο Παύλος, στην Τροάδα. Ποιος λόγος ή ποιοι λόγοι συνέτρεχαν από ανθρωπίνης πλευράς. Ο εύτυχος ήταν εκεί στη σύναξη των πιστών που μιλούσε ο Παύλος, ήταν εκεί προς το παράθυρο και σε μια στιγμή νύσταξε, αποκοιμήθηκε, έπεσε από το παράθυρο και σκοτώθηκε. Μάλλον έχουμε την τάση να τον κατηγορήσουμε. Να πούμε, κοιμόταν όταν μιλούσε ο Παύλος. Παύλος μιλούσε. Ο μεγαλύτερος Απόστολος, ο μεγαλύτερος Κήρυκας, ο μεγαλύτερος άνθρωπος από τους άλλους μετά τον Θεάνθρωπο. Και αυτός κοιμόταν αξιοκατάκριτος. Όχι, δεν είναι αξιοκατάκριτος. Δεν είναι αξιοκατάκριτος, αλλά ήταν αξιοκατάκριτος. Δεν θα τον ανέστηνε ο Παύλος. Ήταν αξιέπαινος. Γιατί ήταν αξιέπαινος. Διότι βρισκόταν μέσα στη θρησκευτική σύναξη. Δεν ήταν από τους νέους που ασώτευαν. Ήταν από τους νέους, τους πιστούς, και πήγε και αυτός να ακούσει τον Απόστολο Παύλο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος παρέτεινε το λόγο μέχρι μεσονυκτίου και κατόπιν, μετά την Ανάσταση του Ευτύχου, μέχρι πρωίας. Σήμερα κάνεις μια ομιλία και σου λένε, κοίταξε, λέει, 8-10 λεπτά, 12 το πολύ. Περιορισμό, ναι. Ο Παύλος παρέτεινε το λόγο μέχρι μεσονυκτίου και μετά την Ανάσταση συνέχισε μέχρι το πρωί. Αλλά υπήρχε ζήλος τότε. Τώρα δεν υπάρχει ζήλος. Τώρα μπορεί να παρατείνει ο άλλος την αγρυπνία του μέχρι πρωινές ώρες, κολλημένος σε αυτό το χαζοκούτι και το αμαρτωλό κουτί που λέγεται τηλεόραση. Ώρες ολόκληρες. Στο κίνημα κοιτάει το ρολόι. Μίλησα το πρωί σε ένα ναό, είδα έναν που κοίταζε το ρολόι. Ο εύτυχος ήταν πιστός νέος, μέλος της Εκκλησίας και ήταν πρόθυμος να ακούσει το Λόγο του Θεού και αυτό βρέθηκε στην Ιερή Σύναξη όπου μιλούσε ο Απόστολος Παύλος. Νύσταξε πολύ, αποκοιμήθηκε και έπεσε, δεν είναι γι' αυτό αξιοκατάκριτος. Γιατί, διότι η νύστα, η υπνηλία είναι ένα πάθος αδιάρθρωτο, ακατηγόρητο. Είναι φυσικό, φυσιολογικό κανείς να νυστάζει. Και λέγει ο Θεός τον ύπνο, εις ανάπαυση,
εκ του κόμπου της πολυμόχου της σαρκός. Μαρτύριο είναι να μην μπορεί κανείς να κοιμηθεί. Ευλογία είναι να μπορεί να κοιμηθεί. Από φυσική λοιπόν αδυναμία νύσταξε ο ευτυχώς. Ίσως να μην είχε και κοιμηθεί αρκετά προηγουμένως. Δικαιολογείται επίσης, διότι εκεί στο υπερόον που γινόταν η σύναξη και η ομιλία του Παύλου υπήρχαν λαμπάδες και οι αναθυμιάσεις, ο καπνός και οι αναθυμιάσεις από τις λαμπάδες προκαλούν νυσταγμό. Επίσης οι νέοι νυστάζουν και θέλουν να κοιμώνται περισσότερο από τους γέροντες. Είναι και αυτό ένα στοιχείο υπέρ του ευτύχου. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Τι είπε ο Χριστός για τον ευγενετή τυφλό? Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά έγινε τυφλός για να γίνει το θαύμα και να δοξαστεί ο Θεός. Μπορεί ο ίδιος ο Θεός να έδωκε νυσταγμό στον εύτυχο, να πέσει, να σκοτωθεί για να γίνει το θαύμα της Αναστάσεως και να δοξαστεί ο Θεός. Να ενισχυθεί η πίστη των χριστιανών και να δοξαστεί ο Θεός. Έπειτα είπαμε ο Παύλος παρέτεινε μέχρι τα μεσάνυχτα του λόγου. Και αυτό είναι ένα στοιχείο υπέρ του. Ο Παύλος ανέστησε τον εύτυχο διότι αγαπούσε το Λόγο του Θεού. Οι μαθητές ήταν τα σπουδαιότερα πρόσωπα κοντά στο Χριστό. Οι εκλεκτοί των εκλεκτών. Ενθυμίστε όμως τον κήπο της Γεθσημανή. Ήσαν βεβαρημένοι ύπνο και εκεί μόνο. Δεν τους κατέκρινε ο Χριστός. Μόνο εξέφρασε ελαφρώς το παράπονο. Το λοιπόν κοιμάστε και καθέβετε και αναπάγεστε. Ιδού ήγγε ο παραδηγός. Όποιοι αγαπούν τον Λόγο του Θεού θα δείχνουν εν δόξω Αναστάσεως κατά τη μεγάλη και επιφανή ημέρα του Κυρίου. Μακάρι ακούοντας τον Λόγο του Θεού και φυλάσσοντας αυτόν. Αυτοί που αναστήθηκαν κατά τη Μεγάλη Παρασκευή όταν εξέπνευσε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, ποιο λόγο είχαν για να αξιωθούν Αναστάσεως? Ήσαν Άγιοι και πολλά σώματα και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη. Πολλά σώματα και κοιμημένων νεκρών Αγίων αναστήθηκαν. Ήσαν Άγιοι άνθρωποι. Και γι' αυτό τους αξίωσε ο Κύριος του θαύματος της Αναστάσεως. Και γιατί έγινε εκείνη την ώρα που απέθανε ο Χριστός η Ανάσταση? Έχουν σχέση μεταξύ τους τα δύο γεγονότα, ο θάνατος του Χριστού με τη σύγχρονη Ανάσταση Αγίων ανθρώπων. Ποια είναι η σχέση? Έδειξε ο Χριστός ότι με το θάνατό του νικά το θάνατο και εξασφαλίζει η Ανάσταση. Το ήθελε να δείξει ο Χριστός. Είναι όλα με σοφία μέσα στο έργο του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Πέθανε ο Χριστός και αναστήθηκαν οι νεκροί. Με το θάνατό του νίκησε ο Χριστός το θάνατο. Μυστήρια αυτά που δεν μπορούμε πολύ να εμπαθύνουμε.
τι που καταλαβαίνουμε σε αυτή τη ζωή από τα μυστήρια της σωτηρίας μας, πολλοί θα καταλάβουμε στην άλλη ζωή. Όταν έρθει το τέλειο, η τελεία γνώσης, τώρα απλώς ψηλαφούμε τα γεγονότα, τα θαύματα, τα μυστήρια, τότε θα καταλάβουμε σε ύψος και σε βάθος απάνταστο και θα καταπλημμυρίζει η ψυχή μας από χαρά και αγαλίαση και ουράνια και θεία ικανοποίηση. Απέσιο πράγμα ο θάνατος, αλλά και μεγάλο θέλητρο ο θάνατος, διότι με το θάνατο θα μεταβούμε στη χώρα του φωτός και δεν τα βλέπουμε πλέον με δυο μάτια, τα βλέπουμε όπως οι άγγελοι, με πλήθος μάτια, θα έχουμε με άλλα λόγια γνώση, ασυγκρίτως ανώτερη από τη γνώση αυτής της ζωής. Αναφέραμε τις 6 από τις 7 περιπτώσεις Αναστάσεων της Καινής Διαθήκης. Αναστάσεων που αναφέρονται δηλαδή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Από την πλευρά του Κυρίου, γιατί έγιναν οι Αναστάσεις? Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Κύριος ή απευθείας ή διαμέσου των Αποστόλων και των Αγίων του ενήργησε Αναστάσεις νεκρών. Ο ένας λόγος είναι η ευσπλαχνία του Χριστού. Είδε, λέει, τη μητέρα του νέου της Ναΐ που απέθανε και αισθάνθηκε ευσπλαχνία για αυτή. Ο Χριστός είναι το πιο σπλαχνικό πρόσωπο. Όλοι οι καλοί άνθρωποι έχουν σπλάχνα και εκτιρμούς, έχουν συμπάθεια. Όταν βλέπουν τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη δυστυχία, λυπούνται. Ματώνει η καρδιά τους, ραγίζει η καρδιά τους, όπως λέμε. Αλλά περισσότερη ευαισθησία απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη δυστυχία. Περισσότερη συμπάθεια και περισσότερη ευσπλαχνία είχε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι το αγνότερο πρόσωπο, ο τελείως αγνός. Όσο αγνότερος είναι κανείς, τόσο και περισσότερο ευαίσθητος είναι. Ο Χριστός είναι ο αγνός των αγνών. Γι' αυτό έχει τη μεγαλύτερη ευσπλαχνία. Και δεν είχε ευσπλαχνία μόνο ως άνθρωπος, είχε ευσπλαχνία και ως Θεός. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη για τον Θεό? Κτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Και οι 5 λέξεις, κτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός, σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Σημαίνουν τη μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού. Εμείς έχουμε ευσπλαχνία, πόσο μάλλον εκείνος που κατασκεύασε τα σπλάχνα, εκείνος που έφτιαξε την καρδιά του ανθρώπου. Σπλαχνιζόταν ο Χριστός και γι' αυτό ανέστηνε νεκρούς.
Για ποιο λόγο ο Χριστός ανέστειλε νεκρούς? Για να βεβαιώσει το λόγο του. Για να βεβαιώσει το Ευαγγέλιο. Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι τα ωραιότερα λόγια, αλλά πολλοί τα αμφισβητούσαν. Πολλοί δεν τα παραδέχονταν. Πολλοί κατηγορούσαν τον Χριστό ως πλάνο, ως απατεώνα. Έφτασαν μέχρι το σημείο να ονομάζουν τον Χριστό Βεελζεβού. Γι' αυτό ο Χριστός έκανε σημεία, θαύματα, διάφορα θαύματα, μεταξύ των οποίων είναι και η Αναστάση των νεκρών, για να αποδείξει με τα θαύματά του την αλήθεια των λόγων. Τι λέει στο τέλος το Ευαγγέλιο του Μάρκου, ότι ο Λόγος βεβαιώνει, ο Κύριος, ο ανελήφθης στους ουρανούς, βεβαιώνει το Λόγο Του δια των επακολουθούντων σημείων. Και πρωτοφύγει τι τους είπε? Εν το ονοματί μου θα κάνετε αυτά και αυτά και αυτά τα θαύματα, μεταξύ των άλλων θαυμάτων θα εγείρετε νεκρούς, θα ανασταίνετε νεκρούς. Και μέχρι την εποχή μας γίνονται αναστάσεις νεκρών. Σας είπα και άλλοτε, στη Ρωσία που πέρασε από μεγάλο καμίνι δοκιμασίας, άγιοι άνθρωποι έχουν κάνει αναστάσεις νεκρών. Κατά καιρούς και ο τύπος γράφει για ανθρώπους που πέθαναν και βεβαιώθηκε ο θάνατός τους από ιατρούς και επανήλθαν στη ζωή θαυματουργικώς. Ειδικότερα ο Χριστός έκανε αναστάσεις για να βεβαιώνει το λόγο, να βεβαιώνει την αλήθεια που εξέφρασε με το λόγο που είπε στην αδελφή του Λαζάρου: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Δεν είπε εγώ δίνω την Ανάσταση και τη Ζωή. Δεν είπε εγώ έχω την Ανάσταση και τη Ζωή. Είπε ανώτερο λόγο. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ποιος τόλμησε να πει ποτέ τέτοιο λόγο για τον εαυτό του? Ποιος διανοήθηκε καν, ποιος σκέφτηκε καν να πει ένα τέτοιο λόγο? Κανείς. Μόνο ο Ιησούς ο Ναζαρέος είπε τέτοιο λόγο για τον εαυτό του και πολλούς άλλους παραδόξους, εξίσου παραδόξους λόγους. Αυτό που είπε το βεβαίωνε με τις αναστάσεις των νεκρών. Τι είχε πει ο Χριστός στους Ιουδαίους? Ο πατήρ μου εγείρει και ζωοποιεί τους νεκρούς και ο Υιός ους θέλει ζωή. Πατέρας μου ζωοποιεί και αναστέλει τους νεκρούς και εγώ ο Υιός του Πατρός αυτούς που θέλω τους αναστέλω. Ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιωάννης, οι άλλοι Απόστολοι, άλλοι Άγιοι διαμέσου των αιώνων, ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ελισσαίος, ανέστησαν νεκρούς. Κανείς όμως δεν είπε για τον εαυτό του
ο όποιος θέλω αναστέμα. Ανέστεναν όποιους ήθελε ο Κύριος, όχι όποιους ήθελαν αυτοί. Ο Χριστός όμως για τον εαυτό του τι είπε? Και ο Υιός αυτούς που θέλει αναστέλει. Ο Παύλος δεν ανέστηνε αυτούς που ήθελε ο ίδιος, αυτούς που ήθελε ο Χριστός. Το ίδιο το Πέτρος, το ίδιο όλοι οι Άγιοι. Διαβάζουμε τη γραφή, αλλά δεν προσέχουμε καλά τα λόγια. Αν προσέξουμε, θα δούμε μυστήρια και μεγαλεία. Είναι αναρρύθμιτα τα παράδοξα λόγια της γραφής που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλα πρόσωπα, επίγεια, ανθρώπινα ή σε αγγελικά πρόσωπα. Και αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού και τη θεοπνευστία της γραφής. Ο Χριστός δεν ανέστησε μόνον άλλους απευθείας διαμέσου των Αποστόλων και των άλλων Αγίων Του. Ο Χριστός ανέστησε και τον εαυτό Του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα της πίστεως. Η μεγαλύτερη Ανάσταση που αναφέρεται στη Καινή Διαθήκη και το μεγαλύτερο θαύμα της πίστεως. Μετά το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου από το μηδέν, είναι το θαύμα της αυτοαναστάσεως του Χριστού. Σε δύο σημεία της Παλαιάς Διαθήκης προφητεύεται ότι ο Θεός, ο Γιαχβέ, θα σώσει τον εαυτό του. Πολύ παράξενος λόγος. Από τι να σώσει τον εαυτό του? Παθαίνει τίποτε ο Θεός? Διατρέχει κανένα κίνδυνο ο Θεός? Αν πεις ότι ο Θεός διατρέχει κίνδυνο ή παθαίνει κάτι κακό, βλασφημείς. Και όπως η Γραφή έτσι λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός θα σώσει ο ίδιος με τη δυναμή του τον εαυτό του. Ένιμα. Τεράστιο ένιμα. Άλυτο στην Παλαιά Διαθήκη. Λύεται το ένιμα, όπως και τόσα άλλα ενίγματα, στην Καινή Διαθήκη. Τι είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους? Εξουσίαν έχω φύνε την ζωή μου και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Εξουσία εδώ σημαίνει δύναμης. Έχω τη δύναμη να θυσιάσω τη ζωή μου. Έχω τον ηρωισμό να πεθάνω για τα πρόβατα, τα λογικά, για τους ανθρώπους. Και έχω τη δύναμη να πάρω πάλι τη ζωή μου, να αναστήσω τον εαυτό μου. Ποιος τόλμησε να πει τέτοιο λόγο για τον εαυτό του ή ποιος διανοήθηκε καν να πει τέτοιο λόγο για τον εαυτό του? Έχω τη δύναμη να υποστώ το φρικτότερο μαρτύριο, το σταυρικό θάνατο. Και έχω τη δύναμη να αναστήσω τον εαυτό μου. Όταν κυνήγησε τους ασεβείς, τους εμπόρους, τους ληστάς από το χώρο του λαού και του είπαν οι Ιουδαίοι, ποιος είσαι εσύ, τι δύναμη έχεις, τι σημείο, τι θαύμα μπορείς να κάνεις για να αποδείξεις ότι είσαι μέγας και τρανός και έχεις το δικαίωμα να μας κυνηγάς με τα μαστίγια? Ο Χριστός απάντησε με παράδοξο,
μυστηριώδη λόγο, ανθρωπίνως αδιανόητο και αναδιανόητο. Θέλετε να δείτε ποιος είμαι, τι δύναμη έχω, τι θάμω μπορώ να κάνω. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτό. Γκρεμίστε αυτό το λαό και σε τρεις ημέρες θα τον σηκώσω επάνω. Κάχασαν οι εχθροί, σάρκασαν. Νόμιζα ότι μιλάει για τα ντουβάρια του Ιουδαϊκού ναού. 46 χρόνια χρειάστηκαν για να χτιστεί αυτός ο ναός. Κι άμα τον γκρεμίσουν εσύ σε τρεις ημέρες θα τον αναγύρεις. Σαν να το έλεγα, τι τρελά λόγια είναι αυτά που λες. Αλλά τι λέγει ο Ευαγγελιστής. Εκείνος δεν μιλούσε για τον Ιουδαϊκό ναό. Ναό ονόμαζε, λέει, το σώμα του. Γιατί ναό το σώμα του. Διότι ένα αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της Θεότητος σωματικός. Ναός θα πει κατοικητήριο της Θεότητος. Το σώμα του Χριστού ήταν ναός, διότι μέσα κατόκισε όλη η Θεότης, όλη η Θεοσύνη. Αλλά λέω γιατί είπε αυτός ο Ιουδαίος. Θέλετε να δείτε ποιος είμαι. Θανατώστε αυτό το σώμα και σε τρεις ημέρες εγώ ο ίδιος θα το αναστήσω. Ο Χριστός παρουσιάστηκε στον κόσμο με την αξίωση ότι έχει δύο ιδιότητες. Ότι είναι ο Μεσσίας που προφητευόταν στην Παλαιά Διαθήκη και αναμενόταν από τους Ιουδαίους και η υψίστη αξίωση, ότι είναι ο Υιός του Θεού, ένα με τον Θεό Πατέρα, μία ουσία, ότι είναι ο Κύριος και ο Θεός. Είσαι πλάνος, του έλεγαν οι εχθροί του. Είσαι συνεργάτης του διαβόλου. Είσαι αντίθεος, είσαι Βελζεβούλ. Θυμάστε τι είπαν στον Πιλάτο. Δεν μνήστημε ότι εκείνος ο πλάνος. Θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο απατέρα μας είπε την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Πόσα διαταγή να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα. Φρόντιζαν για να είναι κατοχυρωμένη η Ανάσταση. Ο Χριστός αναστήθηκε για να αποδείξει ότι δεν ήταν πλάνος. Δεν ήταν απαντεώνας, ήταν αληθινός. Ήταν αυτό που διακήρυξε για τον εαυτό του. Ο Μεσσίας και ο Κύριος και Θεός. Γιατί άλλο ανέστηνε ο Χριστός νεκρούς. Για να δείξει ότι το σώμα του ανθρώπου δεν προορίζεται για τον αφανισμό, αλλά προορίζεται για ανάσταση. Την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, αδελφοί μου, παντοδυναμία του θα ανασυγκροτήσει τα σώματα των ανθρώπων και θα αναστήσει όλους τους νεκρούς. Μέλη έσεστε ανάστασης δικαίωται και αδίκων, είπε ο Παύλος. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους, έρχεται ώρα κατατραπία, πάντες εν της μνημείς ακούσονται της φωνής του Υιού του ανθρώπου και πορεύσονται ή τα αγαθά πείσατε της Ανάστασης της ζωής και τα πάλα πράξατε της Ανάστασης Χρήσεως. Και ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας ανεφώνησε το
800 περίπου πρώτα προ Χριστού. Με μεγάλο ενθουσιασμό. Αρασπίζονται οι νεκροί και κερδίζονται οι ενισμιμείς και πάντε σε τη γη αγαλιάσονται. Και αυτοί που καίγονται και αυτοί που τους τρώνε οι καρχαρίες θα αναστηθούν, διότι τα στοιχεία του σώματος δεν χάνονται, απλώς αλλάζουν μορφή. Το διδάσκει η επιστήμη. Τα στοιχεία του σώματος δεν χάνονται, απλώς αλλάζουν μορφή. Και ο Θεός με την παντοδυναμία Του θα ανασυγκροτήσει τα σώματα, αφού ο Θεός δημιούργησε από το μηδέν τα σύμπαντα. Τι είναι δύσκολο στο Θεό, αγαπητοί μου? Δεν είναι δύσκολο στο Θεό τίποτε. Ανέστησε νεκρούς που μόλις είχαν πεθάνει. Ανέστησε νεκρούς πολλές ώρες μετά το θάνατό τους. Ανέστησε τον Λάζαρο 4 ημέρες μετά το θάνατο, όταν το σώμα είχε προχωρήσει πολύ σε αποσύνθεση και προμούσε. Ανέστησε κατά την ώρα του θανάτου του Αγίους που ήταν κοιμηθεί προετών ή και αιώνων, δεν ξέρουμε πότε. Ανέστησε διαφόρους χρόνους για να δείξει ότι δεν είναι δύσκολη η Ανάσταση για τον Χριστό, έστω και αν διαλυθεί το σώμα και γίνει σκόνη. Αλλά είπαμε, το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι δημιούργησε τον κόσμο, το σύμπαν, από το μηδέν. Και κυβερνάει το σύμπαν με τον λόγο του μόνο, με τη θέλησή του. Εδώ βλέπω τον κύριο Φράγκο, που έβγαλε ένα βιβλίο τελευταία, μια εισήγηση που έκαμε σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα την πληροφορία. Ένα πρωτότυπο βιβλίο με έννοιες, πρέπει κανείς να είναι έτσι εγκρατής πολύ της επιστήμης για να το κατανοήσει. Τι λέει ο κύριος Φράγκος? Ότι ο κόσμος είναι πληροφορία, είναι έκφραση των διανοημάτων του Θεού. Είπε ο Θεός και έγιναν τα σύμπαντα. Διανοήθηκε ο Θεός και έλαβε ο κόσμος υπόσταση. Έχουμε ένα Θεό παντοδύναμο. Τα σύμπαντα αποδεικνύουν την παντοδυναμία Του. Αδελφοί μου, κανείς να μην απογοητεύεται το ότι υπάρχει το φοβερότατο, αν θέλετε, γεγονός του θανάτου. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθαίνει, λόγω της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο, αλλά ο θάνατος του Χριστού διόρθωσε το πτέσμα του Αδάμ. Όλοι οι πιστοί θα αναστηθούν με έντονη Ανάσταση. Οι άπιστοι θα αναστηθούν και αυτοί, αλλά για να παραπεμφθούν στην αιώνια δυστυχία. Χριστιανοί πραγματικοί, οι άνθρωποι του Θεού, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, τι που έχουν συνέστηση των αμαρτιών τους, τι που έχουν την ταπείνωση να εξομολογούνται τα αμαρτήματά τους στον Πνευματικό Πατέρα, αυτοί που αγωνίζονται αντίον των παθών τους, αυτοί που κάνουν καλοσύνες και ελεημοσύνες, αυτοί που αγωνιούν για την σωτηρία των αδελφών και αναρχίσουν ιεραποστολικό έργο, ιεραποστολική προσπάθεια εν το μέτρο των δυναμιών τους, όλη αυτή τη μεγάλη και επιφανή ημέρα θα προέλθω μέσα από τους θάλασσες και μέσα από τις θάλασσες και πάνω από τα βουνά που έπεσαν, όπως προέρχεται ο ίδιος
αγαλοπρεπείς και ακτινοβολή, κατοίκον εν δόξω Αναστάσεως, παράγουν σώματα ασυγκρίτως ανώτερα από τα σημερινά. Το ίδιο σώμα το σημερινό θα αναστηθεί, αλλά σε πολύ ανώτερη μορφή. Δι το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν γίνει το μεγάλο αυτό θαύμα, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής. Κατεπόθη ο θάνατος εις λίγος. Ο θάνατος εξαφανίστηκε, καταποντίστηκε οριστικώς, τελείως και διάβρεψε η παντοδυναμία του Θεού διά της Αναστάσεως. Δεν είναι αυτά λόγια. Είναι ύψιστες αλήθειες, κατοχυρωμένες, με πλήθος σημεία, με πλήθος αποδείξεις. Όσο ταπεινή κι αν ήταν, όσο περιφρονημένη σε αυτόν τον κόσμο, όσο ανυπολόγιστη και εξουθενωμένη, εφόσον είμαστε πιστοί αδελφοί μου, θα δοθεί και σε εμάς δόξα, ομοία με τη δόξα που δόθηκε στο Θεάνθρωπο όταν πρόβαλε μέσα από τον τάφο ακτινοβόλος. Αυτό το φθαρτό σώμα, το ασθενέ σώμα, το ταλέπορο σώμα θα μεταμορφωθεί την ημέρα τη μεγάλη και επιφανή και θα γίνει όμοιο με το ένδοξο αναστημένο σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Φωνάζει ο Θεός δια του Εζεκίηλ, ανοίγω τους τάφους, ανοίγω τα μνήματα και βάζω το λαό μου μέσα από τα μνήματα, συναγωγή μεγάλη, σφόδρα, σφόδρα, δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμυρίων άνθρωποι θα προέρχονται. Το επόμενο κήρυγμα θα γίνει την ερχομένη Κυριακή 26 Οκτωβρίου. Συμπίπτει με την εορτή του Αγίου Δημητρίου. Επόμενο προεορτίος, Πατέρ Δημητρία. Παρακαλείστε να συστήσετε και σε άλλους να έρχονται να ακούσουν το λόγο του Θεού. Εφέτος θα πυκνώνεται συνεχώς το ακροατήριο. Όχι διότι από την κυριολοξία να βλέπουμε πολλούς ακροατάς, αλλά διότι είναι ανάγκη. Έρχονται δεινά στον κόσμο και ως προς την πίστη και ως προς το έθνος και πρέπει να προετοιμαζόμεθα με το Λόγο του Θεού να αντιμετωπίσουμε τα δεινά. Το ξέρω, σας υπενθυμίζουμε τα τρία εβδομαδιαία μαθήματα. Πρώτον, των Κυκλαρχών, κάθε Δευτέρα ώρα 7. Αύριο αρχίζουμε το μάθημα των Κυκλαρχών εδώ στο υπόγειο, ώρα 7. Ερμηνεύουμε την Καινή Διαθήκη, να μην μετακινηθεί, τι είπαμε κανείς. Αύριο ώρα 7. Γενικότερα όσοι έχουν ενδιαφέροντα να εμβαθύνουν στην Αγία Γραφή, μπορούν να έρχονται σε αυτό το μάθημα. Των νέων φοιτητών και λοιπόν, κάθε Σάββατο ώρα 7. Το ορματικό της αστραπής κάθε Κυριακή ώρα 11.30. Σας ανακοινώνουμε για τις τελευταίες εκδόσεις
των περιοδικών Χριστιανικής Πίθακης Αφρικα Ορθοδοξίας. Όσοι δεν ήσασταν την προηγούμενη Κυριακή, μπορείτε να αναζητήσετε αυτά τα δύο περιοδικά στις εξόδους. Επίσης, στις εξόδους θα βρείτε και το νέο ημερολόγιο της Εύης της Αδελφότητας του 98, με επίκαιρο και ενδιαφέρον περιεχόμενο, καθώς και ένα νεοεκδοτέν βιβλίο που αναφέρεται στην Ιεραποστολή του Αποδήμου Ελληνισμού του Καναδά. Εκεί, στο, για αυτό το βιβλίο, έχω να σας πω το εξής. Στη κατώπιση των κηρυγμάτων που κάνουμε και στο εξωτερικό, στο Τορόντο του Καναδά, που είναι πάνω από 100.000 Έλληνες, δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή ορθόδοξη αδελφότητας, Μέγας Αθανάσιος ονομάζεται, και έχει 700 μέλη για να πείσει τρομερή δραστηριότητα. Πολύ ευλογημένοι αδελφότητες και ο πρόεδρος της αδελφότητας, ο κύριος Χρήστος Λιβανός, ένας άνθρωπος τον οποίο έγινε ένα μεγάλο τάγμα. Ήταν ένα καλό παιδί, αλλά διάφορος, ξέρω ότι δεν ήταν. Και πήρε τέτοια μεταστροφή και τέτοιο φωτισμό από τον Θεό, που έγινε ζηλωτής, τετραγωνικός άνθρωπος στα μυαλά του και αγωνιστής μεγάλος. Γράφηκε άρθρα που εμείς που είμαστε θεολόγοι θαυμάζουμε. Λέμε και εμείς οι θεολόγοι δεν τα γράφουμε τόσο ωραία. Τι κάνει ο Θεός, τι θαύμα θα κάνει. Το συνιστώ εκτίμως αυτό το βιβλίο, είναι ιεραποστολικό, να δείτε τι έργο γίνεται στους αδελφούς μας έξω στον απόδημο ελληνισμό που προσπαθεί το θηρίο που λέγεται οικουμενισμό να τον μεταπροκτήσει. Κάνει δε η αδελφότητας αυτή μεγάλο πόλεμο, με ποιον εχθρό νομίζετε. Επίσκοπο. Με το δεσπότη της περιοχής. Σωτήριο. Με το δεσπότη της περιοχής. Γυρίζει τον Καναδά, έχουμε τρεις κι άλλες αδελφότητες ορθόδοξες. Και τι λέει, αντί να ενισχύσει, να ενθαρρύνει τους χριστιανούς που αγωνίζονται για την ορθοδοξία και για φιλανθρωπικά έργα κάνουν, τι τους λέει. Ακο, είστε πλανεμένοι, έτσι μιλάει. Ακολουθείτε ένα χωρισμένο. Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στον χωρισμένο. Λοιπόν, θα νικήσει ο Χριστός.